Σε αυτό της μάρτυρας η Ελίζα. Ήταν λοιπόν την Κυριακή το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Ηλιούπολη, όπου Ελίζα μαζί με άλλα μέλη της ΚΝΕ δεχθήκατε επίθεση από κουκουλοφόρους. Περιέγραψα μας λίγο τι ακριβώς συνέβη. Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα. Εντάξει, για να περιγράψουμε λίγο και το τι έγινε, γιατί είναι όντως μια δολοφονική επίθεση, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει διαφορετικά. Όταν έρχονται δηλαδή 15 άτομα, τα οποία είναι αποδεδειγμένο από ό,τι φαινόταν κιόλας από τις φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν, ότι ανήκουν στο φασιστικό χώρο, ότι είναι φασίστες, ότι είναι νεοναζί. Όταν έρχονται με βαριές αλυσίδες, με λωστάρια, ακόμα και με τέιζερ μέσα σε κόσμο για να κάνουν μια επίθεση ανέτια, μόνο δολοφονική μπορείς να την χαρακτηρίσεις. Ουσιαστικά ήταν μια δράση μελών της ΚΝΕ, όπου πήγαν να αναβάλουν κάποιες αφίσες για κάποιες εκδηλώσεις, σωστά. Γινόταν μια ενημέρωση με ενημερωτικό υλικό για μια προσεχή πολιτική συγκέντρωση του Σαββάτου στην περιοχή. Μάλιστα. Και εκείνη την ώρα λοιπόν που γινόταν αυτή αυτό η δράση και η ενημέρωση με τις αφίσεις και τα φυλάδια, εμφανίστηκαν από πουθενά αυτά τα άτομα. Τελείωσαν αίτια, δηλαδή. Ναι, δηλαδή σκεφτείτε τώρα, αυτό έγινε μέρα μεσημέρι σε μια πλατεία με κόσμο, με απλό κόσμο, με παιδιά. Που πραγματικά δηλαδή αυτό νομίζω και το συμπέρασμα το οποίο πρέπει να βγει είναι ότι αυτοί σίγουρα δεν είναι, όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δηλαδή νομίζω ότι και οι τελευταίες μέρες το έχουν αποδείξει αυτό. Ήδη φαίνεται ότι και τα πρόσωπα είναι κοινά, να το πω έτσι. Σίγουρα θέλει επαγρύπνηση από τον κόσμο, γιατί το χειρότερο το οποίο προσπαθεί να κάνουν όλα αυτά τα περιστατικά που είναι υποκινούμενα από φασίστες, είναι να καλλιεργήσουν το φόβο. Και εμείς εκεί πέρα θέλουμε να σταθούμε, στο ότι αυτό, το ότι ο φόβος είναι αυτός που δεν χωράει στις γειτονιές, ούτε στα σχολεία, ούτε στις σχολές, ούτε πουθενά. Και αυτοί με στόχο αυτό το πράγμα, το να καλλιεργήσουν το φόβο, χτυπάνε προφανώς οποιονδήποτε προσπαθεί να καλλιεργήσει εκεί πέρα, να σηκώσει, να το πω έτσι, διεκδικήσεις. Γι' αυτό κιόλας έχουμε δει ότι και στα σχολεία μέσα τα άτομα τα οποία στοχοποιούν είναι πρωτοπόρα παιδιά μέσα στο σχολείο. Στο ότι έρχονται σε γειτονιές, σε μια προγραμματισμένη δραστηριότητα, για παράδειγμα μελών της ΚΝΕ, και στοχεύουν εκεί πέρα. Γιατί εν τέλει φαίνεται ότι και αυτοί φοβούνται. Και δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβηθεί σε όλα αυτά. Ίσα-ίσα πρέπει να πεισμώσει, να βγει μπροστά και να καταδικάσει ο ίδιος με το δικό του τον αγώνα συλλογικά, μέσα από φορείς, μέσα από μαθητικά και φοιτητικά συμβούλια, σε ομάδες γυναικών, σε όλα αυτά τέλος πάντων, να καταδικάσει όλα αυτά τα περιστατικά. Ελίζα, όταν λες κοινά πρόσωπα, τι εννοείς, ίδια πρόσωπα που είδατε δηλαδή στη Σταυρούπολη, είτε στον Εύωσμο, ήταν και χθες την επίθεση στην Ηλιούπολη. Ναι, και από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς, καταρχάς, εντάξει, μόνο μαθητές δεν είναι, και είναι τα ίδια, είναι κοινά πρόσωπα, υπάρχουν, έχουν κυκλοφορήσει κιόλας. Υπάρχουν, βλέπεις, το να πούμε πάντως ότι και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν δώσει δημοσιότητα, δώσανε μάλλον και στην αστυνομία, έτσι, φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό που απεικονίζονται. Οι άνθρωποι αυτοί που σας έχουν κάνει την επίθεση τώρα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι και δύσκολο για την αστυνομία να μπορέσει να τους ταυτοποιήσει. Ιδιαίτερα αν ισχύει αυτό που μας λέτε κιόλας, ότι είναι οι ίδιοι και στη Σταυρούπολη, οι ίδιοι πάνε και στη Ηλιούπολη, οι ίδιοι κυκλοφορούν γύρω-γύρω. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Μέχρι χθες αργά ήσασταν στην ασφάλεια, σωστά. Δώσατε στοιχεία έτσι για να ταυτοποιηθούν τα άτομα. Φαντάζομαστε ότι δεν είναι δύσκολο. Ναι, γίνανε καταθέσεις από κάποια άτομα. Εντάξει, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κιόλας ότι η στάση, τέλος πάντων, της αστυνομίας, νομίζω συνολικά από όλη αυτή την περίοδο, πρέπει τέλος πάντων να ρίξουμε και ευθύνες εκεί. Δηλαδή, το ότι φαινόταν ότι και στα επεισόδια στα ΕΠΑΛ η αστυνομία έκανε πλάτες σε όλα αυτά τα στοιχεία για να μπουν μέσα στο σχολείο, είναι αποκαλυπτικό, έχει ευθύνες. Όπως ευθύνες έχει και για τη χθεσινή καθυστέρηση και όλα τα εμπόδια τα οποία μπήκαν στη διαδικασία των καταθέσεων. Και έχει επίσης και ευθύνες, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, η κυβέρνηση, που και οποιοδήποτε τέλος πάντων δεν βγαίνει και ξεκάθαρα καταδικάζει αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή απαιτούμε από την κυβέρνηση να βγάλει μια
δήλωση, μια ανακοίνωση καταδίκης όλων αυτών των περιστατικών, χωρίς να το φέρνει γύρω-γύρω.